Το μήνυμα ότι όλα κερδίζονται με αγώνες σημείωσε αναφερόμενο στην 25η Μαρτίου ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καΐσας. Η μάχη για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία, για τη δημοκρατία είναι συνεχής. Αυτό μας δείχνει η 25η Μαρτίου 195 χρόνια μετά. Οι σημερινές καταστάσεις στη χώρα δείχνουν ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να συνεχιστεί για να κατοχυρώσουμε αυτά τα ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Νομίζω ότι όλη η κατάσταση θυμίζει σε όλο τον κόσμο ότι μόνο με τον αγώνα μπορούμε να κατοχυρώσουμε αυτές τις αρχές μας και τα ιδανικά μας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αναστάσιος Δημοσχάκης από τη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας και την ανάγκη της διατήρησης όσων κληροδοτήθηκαν από τους αγωνιστές του 1821. Μετά από πολλούς αγώνες, μετά από πολλούς πολέμους, με καταστροφές, παρέδωσαν ένα κράτος μονοεθνικό, ένα κράτος ομόθρησκο, με λαό ομόθρησκο και ομόδοξο. Και εμείς έχουμε πάρει αυτήν τη σκυτάλη αυτού του σημαντικού κράτους σε αυτήν την περιοχή και θα πρέπει τα μηνύματα, οι αρχές όλων αυτών των ηρώων του γένους να μας εμπνέουν ώστε να έχει μακροημέρευση, να έχει ειρήνη και πάνω απ' όλα όπως οφείλουμε όλοι να το φυλάγουμε. Να το φυλάσουμε ως κόρυν οφθαλμού. Πέρα από τις ευχές λόγω της ημέρας, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς επεσήμανε την απουσία των θρακιωτών αγωνιστών της Επανάστασης από τα σχολικά βιβλία, απευθύνοντας έκκληση να διορθωθεί αυτή η αδικία. Οι αξίες όμως αυτές για ενότητα και ομοψυχία μας δίνουν δύναμη, κουράγιο για να συνεχίσουμε και ενωμένοι να μπορέσουμε μιμούμενοι τα διδάγματα των αγωνιστών του 21. Να βγούμε νικητές μέσα και από αυτή την κρίση. Πρέπει να σημειώσω ακόμη ότι το Υπουργείο Παιδείας οφείλει ένα ατόπιμα που έχει γίνει με την ιστορία των Θρακών, η οποία η ιστορία των Θρακών είναι πολύ σημαντική και η συμβολή τους στους αγώνες του 1821, να μπορέσει όλο αυτό το ατόπιμα να διορθωθεί. Αγωνιστές του 21 από τη Θράκη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη των σχολείων, στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης επεσήμανε τη μη εκπροσώπηση της κυβέρνησης στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη. Φοβάμαι πως είμαστε μόνοι μας. Το γεγονός δε ότι μια Αλεξανδρούπολη, πρωτεύουσα του Ακριτικού Εύρου, είναι σήμερα χωρίς κυβερνητική παρουσία, μάλλον σημαίνει και αυτό κάτι. Μόνοι μας λοιπόν θα τραβήξουμε το κάρο που λέγεται Ελλάδα με φθαρμένα λάστιχα, αλλά όμως πρέπει να το σύρουμε εμείς οι Έλληνες, ο λαός ο ίδιος, για να καταλάβουν κάποιοι ότι πρέπει ή αυτοί που είναι να διακυβερνήσουν σωστά τη χώρα ή αυτοί που θα έρθουν να έρθουν με μια διαφορετική συμπεριφορά ώστε αληθινά αυτός ο λαός να βρει την περπατησιά του και να μπορέσει να ζήσει, γιατί φοβάμαι ότι πια δεν ζούμε. Ωστόσο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καΐσας είχε νωρίτερα εξηγήσει την απουσία κυβερνητικού εκπροσώπου, λέγοντας πως επρόκειτο να έρθει στην Αλεξανδρούπολη κάποιος υπουργός, όμως ο σχεδιασμός άλλαξε την τελευταία στιγμή λόγω πολιτικών εξελίξεων. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος τέτοιο. Ήταν προγραμματισμένη η κατάσταση και λόγω εκτάκτων γεγονότων έγινε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα περάσει από το μυαλό κανενός ευρύτη ότι εγκαταλείφθηκε η Θράκη. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά? Δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί μέσον που θα μεταδώσει ένα τέτοιο πράγμα. Αυτές οι ιδέες και αυτά τα σκέψεις είναι ξένες, και όχι προς την κυβέρνηση μόνο, αλλά προς κάθε πολίτη.